Και της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, οι οποίοι κάνουν λόγο για προσπάθεια εκβιασμού του Ανωτάτου Ακερατικού Δικαστηρίου της χώρας. Νομίζω ότι τοποθετήθηκα στην αρχή. Λέω ότι οποιοδήποτε πολίτης παρακολουθεί στοιχειοδός τις εξελίξεις θα δει ότι δελτία ειδήσεων τα οποία είχαν κυρίως ενασχόληση με την βιομηχανία θεάματος και το lifestyle το λεγόμενο, τώρα έχουν πέσει με εμβρύθια πάνω στο θέμα της αδειοδότησης των καναλιών και μάλιστα θα σας έλεγα ότι ασχολούνται και με συγκεκριμένες περιπτώσεις δικαστικών λειτουργών. Δεν ξέρω αν τα θυμόμαστε όλοι τα δημοσιεύματα πολύ λίγων ημερών σε σχέση με τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας και ότι υποτίθεται ότι πήγε μία βόλτα στο κέντρο της Αθήνας και αποδοκιμάστηκε για μία σειρά από τέτοια πράγματα. Είμαστε ενώπιον αυτών των εξελίξεων, κατά τη γνώμη μου. Είναι ανήθικο αυτή τη στιγμή τις όποιες εξελίξεις και τα όποια γεγονότα να τα συνδέουν κάποιοι με πτυχές της προσωπικής ζωής του οποιοδήποτε. Αυτό πρέπει να μείνει έξω από τη συζήτηση. Δεν αφορά κανέναν, ουδείς δικαιούται στη δημόσια συζήτηση να το ακουμπά και νομίζω ότι θα πρέπει με πνεύμα καλής πίστης και λειτουργίας να προσέλθουμε όλοι στις συνταγματικές μας υποχρεώσεις. Κύριε Παπά, για να παραλλάξουμε ένα πολύ παλιό ερώτημα, ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο, ποιος εκβιάζει ποιον σε αυτόν τον τόπο? Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο εγώ νομίζω ότι όλοι οι πολίτες διερωτώνται. Λέω, δέχονται πιέσεις οι δικαστές από επιχειρηματικά συμφέροντα? Υπάρχουν πολιτικοί βραχίονες αυτών των συμφερόντων οι οποίοι επιθυμούν να παραμείνει το καθεστώς της ανομίας, της ασυδοσίας και της γκρίζας ζώνης στην ενημέρωση? Των ίδιων συμφερόντων που οδήγησαν την ΕΡΤ στο κλείσιμο για να μείνει έξω από το διαγωνισμό για τον ψηφιακό πάροχο στη χώρα, τότε που ο αέρας της χώρας υπεκλάπη με τρόπο δόλιο και σκοτεινό? Είναι προφανές ότι υπάρχουν αυτά τα συμφέροντα. Είναι προφανές. Αυτά τα συμφέροντα έχουν παρισφρήσει στους κόλπους της δικαιοσύνης, το αφήνεται ανοιχτό? Λέω ότι δεν κάνω καμία αποκάλυψη. Είναι σαφές ότι υπάρχουν δελτία ειδήσεων τα οποία δεν ασχολούνται με την ενημέρωση των πολιτών. Ασχολούνται με την προάσπιση των επιχειρηματικών συμφερόντων των αποτυχώντων του διαγωνισμού. Και οι αποτυχώντες του διαγωνισμού έχουν αφιερώσει πάρα πολλές ώρες στοχοποιώντας συγκεκριμένους δικαστικούς λειτουργούς. Νομίζω ότι είμαι απολύτως σαφής. Αν χρειαστεί, θα επανέλθουμε. Αλλά είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται μπροστά στα μάτια των πολιτών. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, εκτιμάτε λοιπόν, υπονοείτε ή λέτε με σαφήνεια, πείτε μου εσείς ποια ακριβώς είναι σωστή διατύπωση, ότι συμφέροντα επιχειρηματικά προσπαθούν να επηρεάσουν τη δικαιοσύνη, όπως επίσης και η αντιπολίτευση προσπαθεί να επηρεάσει τη δικαιοσύνη μέσω δηλώσεων και δημοσιευμάτων? Η αντιπολίτευση ούτως ή άλλως εδώ και καιρό διατείνεται ότι ο δικός μας ο νόμος είναι αντισυνταγματικός. Και αυτό προφανώς είναι άλλη μια παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Το πρόβλημα με την αξιωματική αντιπολίτευση είναι ότι εμφανίζεται συστηματικά ως ουραγός αυτών των συμφερόντων. Αντιλαμβάνεται και ο τελευταίος Έλληνας και η τελευταία Ελληνίδα, ο κάθε άνθρωπος που κατοικεί σε αυτή τη χώρα, ότι διαταράσσεται μια ισορροπία και ένα σύμπλεγμα συμφερόντων το οποίο άπλωνε τα πλοκάμια του σε όλες τις πτυχές της δημόσιας ζωής, στους θεσμούς του κράτους, στους θεσμούς της οικονομίας, και αυτή του η εξουσία απέραιε από το ουσιαστικό μονοπόλιο στην ενημέρωση των πολιτών. Αυτό το πράγμα σπάει και κυρίως θα σας έλεγα άλλαξε το παράδειγμα σχέσεων πολιτικής και οικονομικών συμφερόντων με το γεγονός ότι υποχρεώθηκαν να πληρώσουν για αυτό που το Σύνταγμά μας προβλέπει. Τι προβλέπει το Σύνταγμά μας? Προβλέπει καθεστώς προηγούμενης άδειας για να έχει κάποιος τηλεοπτικό σταθμό. Το Σύνταγμά μας το αγνοούσαν οι κυβερνήσεις των προηγούμενων ετών, δεν αναλάμβαναν τις ευθύνες τους και δεν αναλάμβαναν τις ευθύνες τους έτσι για να έχουν ένα εφήμερο πολιτικό χαϊδολόγημα εκ μέρους των καναλιών τα οποία βρίσκονταν και στην αιχμή των σχέσεων εξουσίας τα προηγούμενα χρόνια. Κύριε Παπά, επειδή μιλάμε για την αντιπολίτευση, έχω μπροστά μια ανακοίνωση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας που λέει το εξής, ότι όχι μόνο η κυβέρνηση επιχειρεί να επηρεάσει την δικαιοσύνη,
αλλά και ότι υιοθετεί πρακτικές παρακράτους και επιχειρεί την ηθική εξόντωση δικαστών. Αυτή τη φράση την ακούσαμε και από τον κύριο Βενιζέλο εχθές. Ναι. Θα ήθελα ένα σχόλιο. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι έχει διαπιστώσει ο κάθε Έλληνας πολίτης ποιος λειτουργεί με λογικές παρακράτους. Διότι εδώ έχει υπάρξει ένα τηλεοπτικό παρακράτος, το οποίο επιθυμούσε και επιθυμεί να επιβάλλει πολιτικές επιλογές και δικαστικές αποφάσεις. Η κυβέρνηση αυτή έχει υποστεί ανηλαιή πόλεμο, και εγώ προσωπικά, για τις επιλογές αυτές που έχουμε κάνει. Αλλά όσοι νομίζουν ότι εμείς θα κοντοσταθούμε ή θα σκεφτούμε να υποχωρήσουμε ενώπιον αυτού του τύπου των πιέσεων, κάνουν λάθος, και κάνουν λάθος. Διότι δεν αντιλαμβάνονται στο μικρό κόσμο του τηλεοπτικού που ζουν ότι ο Έλληνας πολίτης βλέπει, ακόμα και οι πολίτες οι οποίοι έχουν δυσαρέσκεια με την κυβέρνησή μας, η οποία άπτεται άλλων πτυχών της πολιτικής μας. Ακόμα και οι πολίτες οι οποίοι γενικώς είναι δυσαρεστημένοι με την κυβερνητική πολιτική, βλέπουν ότι σε αυτό το ζήτημα αυτή η κυβέρνηση δεν χαρίζεται σε κανέναν, όσο ψηλά και αν βρίσκεται. Δυστυχώς υπήρχε υπεραιρέωσα ατμόσφαιρα στην Ελλάδα ότι οι νόμοι υπάρχουν για να εφαρμόζονται για τους όχι και τόσο ισχυρούς. Και ότι οι ισχυροί είχαν τη δυνατότητα τους νόμους είτε να τους κάμπτουν είτε να τους παρακάμπτουν. Αυτό το πράγμα κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Αυτή η κόντρα, αυτή η αντιπαράθεση, αυτή η αντίκρουση, μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Ο Πρωθυπουργός έχει μιλήσει, νομίζω, 2 και 3 φορές για μηντιακό πραξικόπημα. Θεωρείτε ότι ο στόχος είναι αυτός, η πτώση της κυβέρνησης? Είναι, νομίζω, ρητά διατυπωμένος, βεβαίως. Δεν είναι. Είναι μία μόνιμη εποδός σε κάθε ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Το πρόβλημα, σας εξηγώ, και η θεσμική εκτροπή είναι ότι για να πετύχει αυτό το στόχο η αντιπολίτευση, γίνεται ουρά συγκεκριμένων συμφερόντων, τα οποία θεωρούν ότι δια της πτώσης της κυβέρνησης θα διαφυλάξουν τα παρανόμως κτηθέντα δημόσια αγαθά τα οποία διαχειρίζονται. Και η αντιπολίτευση απλώς παρακολουθεί ασθμένοντας αυτά τα συμφέροντα και έρχεται να παπαγαλίσει το μεσημέρι όσο αυτά τα συμφέροντα εξτομίζουν το πρωί. Κύριε Υπουργέ, για σήμερα είναι προγραμματισμένη η διάσκεψη των Προέδρων προκειμένου να επιχειρηθεί η συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η Νέα Δημοκρατία επισήμως έχει πει ότι δεν πρόκειται να συνενέσει στη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης αν δεν αποσυρθεί ο νόμος σας. Βεβαίως κάποια στελέχη έχουν εκφράσει λίγο πιο συνενετική διάθεση. Το θέμα είναι ότι σήμερα είναι να γίνει αυτή η κρίσιμη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Και πώς, τι πιστεύετε, τι εκτιμάτε ότι θα γίνει τελικά? Και επίσης υπάρχουν πληροφορίες ότι η τροπολογία που είχατε καταθέσει την προηγούμενη Παρασκευή το βράδυ και απεσήρθη μετά την παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής, του κ. Βούτση, που ζητούσε να προηγηθεί η συνεδρίαση, η διάσκεψη Προέδρων για την συγκρότηση του ΕΣΟΡΟΥ, ενδεχομένως την επαναφέρετε εντός των ημερών. Για το θέμα της τροπολογίας θα μου επιτρέψετε να τοποθετηθώ και εγώ και η κυβέρνηση συνολικά, αφού περαιωθεί και η προσπάθεια συγκρότησης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και εξαντληθεί οποιοδήποτε περιθώριο εξέβρεσης συνενέσεων. Νομίζω ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Θα πρέπει να κάνει μια ίστατη προσπάθεια η Νέα Δημοκρατία, ενδεχομένως να ακούσει κάποια στελέχη της τα οποία είναι πιο μετριοπαθή, και να προστρέξει στην διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, ώστε να συγκροτηθεί Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Βούτσης, το χειρίζεται το θέμα με τρόπο άψογο και είμαι βέβαιος ότι σε πνεύμα συνεννόησης για άλλη μια φορά θα εξευρεθεί μια πρόταση η οποία θα είναι συνενετική και θα αφορά και ανθρώπους, μάλιστα όλων των αποχρώσεων και των δυνατοτήτων, ούτως ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε. Τους αν καλούμε... δεν είναι, αν δεν πρακτικά είναι... όμως, αν δεν συμβεί, ναι, αυτό. Σωστή ερώτηση. Τι συμβαίνει? Σωστή ερώτηση. Κοιτάξτε να δείτε, τα κράτη και οι κυβερνήσεις δεν μπορούν και δεν πρέπει να λειτουργούν εν κενό. Έτσι, δηλαδή, αν κάτι ακραίο συμβαίνει, θα πρέπει, συμβαίνει ας πούμε στο τηλεοπτικό χώρο, θα πρέπει η πολιτεία με κάποιο τρόπο να μπορεί να κάνει αυτό που το Σύνταγμα προβλέπει. Να ασκεί δηλαδή τον έλεγχο, ο οποίος παίρνει και το καθεστώς άδειας στα θέματα τηλεοπτικά. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ακολουθήσει ένα δρόμο ληστηρό. Έχει εγκλωβιστεί
Και ενδεχομένως κάποιοι να αναζητούν και τρόπους απεγκλωβισμού από αυτή την καταστροφική γραμμή τις ώρες και τις ημέρες αυτές. Με ποιο τρόπο, κύριε Παπά? Με ποιο τρόπο? Μιλήσατε για απεγκλωβισμό. Με ποιο τρόπο, δηλαδή? Α, όχι, ο απεγκλωβισμός της Νέας Δημοκρατίας από την καταστροφική και αδιέξοδη γραμμή της. Καταλάβατε, δηλαδή. Προσέξτε, κύριε Σιαφάκα και κυρία Χρονά, θέλω να το πω για άλλη μια φορά. Τι είχαμε εμείς να αντιμετωπίσουμε? Είχαμε ένα Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο δεν είχε νόμιμη σύνθεση. Αυτό έλεγε η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, την οποία ζήτησα εγώ και έλαβα μετά τις αποτυχημένες πρώτες προσπάθειες από την προηγούμενη Βουλή για τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Είχαμε την νομική υποχρέωση, ηθική υποχρέωση, συνταγματική υποχρέωση να προχωρήσουμε στην αδειοδότηση των καναλιών και μία αξιωματική αντιπολίτευση να αναρκοθετεί ανοιχτά, ρητά, δημόσια τη συγκρότηση της ανεξάρτητης αρχής, ακριβώς για να μην αφήσει να μπει τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο με το οποίο είχε έτσι πάρα πολύ σοβαρές σχέσεις. Πρακτικά, κύριε Υπουργέ, η σημερινή διάσκεψη Προέδρων είναι η τελευταία προσπάθεια που γίνεται απόπειρα για την συγκρότηση ΕΣΟΡΟΥ? Κυρία Χρονά, νομίζω αυτό θα έπρεπε να είναι μια ερώτηση που θα απευθυνθεί στον Πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος είναι και καθήλυνα αρμόδιος. Εμείς έχουμε τη θεσμική ευθύνη να μένουμε διακριτικά έξω από αυτή τη συζήτηση, διότι η διάσκεψη των Προέδρων και η συγκρότηση της ανεξάρτητης αρχής είναι αρμοδιότητα της Βουλής. Και νομίζω ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με αυτό είναι να καταθέτουμε την αισιοδοξία μας και να καλούμε την αξιωματική αντιπολίτευση να ανταποκριθεί στα συνταγματικά της καθήκοντα. Κύριε Παπά, σε σχέση με το πρώτο ερώτημά μας, ότι το ΣΤΕ έκανε αποδεκτές τις προσφυγές, υπάρχουν σήμερα πρωτοσέλιδα αλλά και δηλώσεις και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που περίπου έχουν προδικάσει ένα αποτέλεσμα. Υπάρχει μια αίσθηση θριαμβολογίας σε κάποιους. Ποια είναι η δική σας αίσθηση? Η Νέα Δημοκρατία προδικάζει το αποτέλεσμα εδώ και καιρό. Δεν έχει επιβεβαιωθεί από τα γεγονότα, διότι σε αλλεπάλληλες αποφάσεις του δικαστηρίου όσον αφορά τα ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία επαναλαμβάνω ήταν δεκάδες τα δικόγραφα τα οποία έχουν κατατεθεί και αιτήσεις αναστολών, αιτήσεις ακύρωσης, ασφαλιστικά μέτρα, οι αποφάσεις του δικαστηρίου ήταν απορριπτικές. Επαναλαμβάνω και υπογραμμίζω, μιλώ για τις αποφάσεις τις προηγούμενες. Συνεπώς δεν υπάρχει κάτι καινούριο στη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Όπως η Νέα Δημοκρατία και δια του αρχηγού της επανειλημμένα διατυπανίζει ότι η δική μας πρωτοβουλία, ο δικός μας νόμος είναι αντισυνταγματικός, αυτό κάνει και τώρα. Και νομίζω ότι κάθε εξέλιξη τη δικαιώνει. Εντάξει. Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσουμε και κάτι ακόμη. Η κυβέρνηση έχει βάλει πάρα πολύ ψηλά το θέμα της τάξης στο χάος που επικρατούσε σε σχέση με το τηλεοπτικό τοπίο μέσω του νόμου που έχει ονομαστεί και νόμος Παπά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, σε περίπτωση που το Συμβούλιο της Επικρατείας κρίνει αντισυνταγματικό αυτό το νόμο, εκτιμάτε, πιστεύετε, μπορείτε να μας πείτε αν αυτό θα δρομολογήσει πολιτικές εξελίξεις? Γιατί δεν θα είναι αντισυνταγματικό κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο σπουδαίο ενδεχομένως για την κυβέρνηση? Είναι ένα θέμα η τακτοποίηση του τηλεοπτικού τοπίου και η εξαφάνιση της διαπλοκής μεταξύ επιχειρηματικών συμφερόντων και καναλαρχών και πολιτικών και τραπεζικών πολύ ψηλά στις προτεραιότητές σας. Και τι θα συμβεί με τις άδειες, πριν πάμε στις πολιτικές εξελίξεις, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό που ρωτάς, τι θα συμβεί και με τις άδειες? Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε αν εκτιμάτε ότι μία κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας που θα φέρει το νόμο αντισυνταγματικό θα οδηγήσει σε πολιτικές εξελίξεις, σε εκλογές, να το πούμε απλά. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι σαφές ότι αυτό επιδιώκουν. Εγώ δεν θα σας πω τώρα τι εκτιμάω ότι θα γίνει, αλλά νομίζω ότι έχει συγκροτηθεί ένα παζλ τοποθετήσεων και συμφερόντων τα οποία επιθυμούν διακαώς να πυροδοτήσουν πολιτικές εξελίξεις διαμέσου δικαστικών αποφάσεων. Έτσι, αυτό είναι το θέμα το πολιτικό και νομίζω είναι ηλίου φαϊνότερο και προειδεάζουν και οι τοποθετήσεις οι ακραίες ορισμένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία έχουν εφητεύσει προσφάτως ή λίγο παλαιότερα στο παρελθόν σε κόμματα της ακροδεξιάς. Αυτή είναι η πολιτική πραγματικότητα. Το τι νομικά θα συμβεί, είναι σαφές ότι εάν έχουμε μια τέτοια εξέλιξη, γυρίζουμε σε ένα καθεστώς το οποίο είναι αντισυνταγματικό.
Δηλαδή γυρίζουμε σε ένα καθεστώς με τηλεοπτικούς σταθμούς μη αδειοδοτημένους. Και εκεί είναι νομίζω το μεγάλο πρόβλημα. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα και η ντροπή η πολιτική για την αξιωματική αντιπολίτευση είναι ότι καλεί συστηματικά τους δικαστές να βγάλουν λεφτά από το δημόσιο ταμείο και να τα επιστρέψουν στους καναλάρχες. Πολύ απλά, καθαρά και εξάστερα. Είναι τέτοια η απόλυτη ταύτιση της αξιωματικής αντιπολίτευσης με πάρα πολύ συγκεκριμένα και περιορισμένα συμφέροντα, η οποία νομίζω δεν έχει προηγούμενο στο πρόσφατο παρελθόν. Έχουμε κάποια εικόνα για τις περιφερειακές άδειες και τα θεματικά. Αυτές έπονται και θα θέλαμε πάρα πολύ να έχει συγκροτηθεί άμεσα το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για να προχωρήσει και να ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία. Αν όχι, θα προχωρήσετε μόνοι σας. Εξηγούμε και λέω ότι υπάρχει μία συνταγματική ρήτρα η οποία υποχρεώνει καθεστώς αδειοδότησης για τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Θέλετε να φανταστούμε, κύριε Σιαφάκα και κυρία Χρονά, ποια θα ήταν η κατάσταση εάν η κυβέρνηση δική μας αδρανούσε? Πείτε λοιπόν ότι και ο Ομιλών, όπως κάνανε οι προκάτοχοί μου, απλώς υπέγραφε αυτό που ήταν ντροπή για το πολιτικό σύστημα, μία τροπολογία παράτασης του καθεστώτος νόμιμης λειτουργίας. Το λέγανε καθεστώς νόμιμης λειτουργίας για τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Θα βρισκόμασταν μετά από 2 χρόνια με οικονομικά σχήματα τα οποία θα είχαν ακόμα μεγαλύτερα χρέη και ακόμα μικρότερη απασχόληση και ένα τηλεοπτικό τοπίο το οποίο θα ήταν ντροπή για τη χώρα. Πολλές ντροπές τηλεοπτικές έχει αυτή η χώρα αυτή τη στιγμή. Πολλά προγράμματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται ούτε στις προβλέψεις του νόμου, ούτε σε έναν κώδικα δεοντολογίας, ούτε στις προβλέψεις του σχετικού προεδρικού διατάγματος του 2010, υπάρχουν αυτή τη στιγμή και εκπέμπονται από πανελλαδικές συχνότητες. Mm-hmm. Και σε αυτό το πράγμα πρέπει να μπει ένα φρένο. Και για να μπει ένα φρένο, είναι καλό για τη δημοκρατία μας συνολικά να υπάρξει μια συσπήρωση του πολιτικού κόσμου γύρω από αυτό. Έχουμε χιλιάδες θέματα στα οποία μπορούμε και οφείλουμε, έχουμε δημοκρατικό καθήκον, να συγκρουόμαστε πολιτικά. Τα κόμματα, η κυβέρνηση, με την αξιωματική αντιπολίτευση, με τα άλλα κόμματα. Θέλω να, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα δικά μου ερωτήματα, να κλείσω με ένα ευρύτερα πολιτικό ερώτημα. Mm-hmm. Στο παρελθόν, όσες κυβερνήσεις και πρωθυπουργοί επιχείρησαν να δώσουν έτσι μια μεγάλη μάχη με την διαπλοκή, δεν είχαν και την καλύτερη τύχη. Θέλω να σας ρωτήσω τι σας κάνει να πιστεύετε ότι σήμερα εσείς θα είστε νικητές και τροπεούχοι. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι οι κυβερνήσεις που προσπάθησαν ήταν ελάχιστες και αυτές που δεν τα κατάφεραν, δεν τα κατάφεραν λόγω εσωτερικών προβλημάτων. Δηλαδή είναι σαφές ότι έχει εκφραστεί διάθεση από προηγούμενες κυβερνήσεις για να μπει μία τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο, αλλά η πρακτική ήταν διαφορετική. Εδώ είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης και αξιόπιστης, ας πούμε, πολιτικής θέσης. Διότι και οι προηγούμενοι νόμοι, και αυτό είναι άλλη μια ντροπή, το ξέρετε ότι προβλέπανε να γίνει μια διαγωνιστική διαδικασία για τα τηλεοπτικά κανάλια και ποτέ δεν έγινε. Όπως προβλέπανε, έχουν ψηφιστεί φόροι οι οποίοι ποτέ δεν καταλογίστηκαν. Και αντί τώρα η αντιπολίτευση να βγει και να εξηγήσει, διότι βλέπω ένα-ένα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να βγαίνουν και να λένε έπρεπε να έχουμε κάνει διαγωνισμό. Μάλιστα, το είπε ο κύριος Βορύδης, το είπε η κυρία Μπακογιάννη. Τους καλούμε λοιπόν να βγουν και να εξηγήσουν γιατί δεν κάνανε. Ποιος τους πίεσε, ποιος τους πήρε τηλέφωνο και τους είπε μην το κάνεις, γιατί δεν προχώρησε. Γιατί δεν προχώρησε. Και νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο κιόλας υπήρξε και μια υποτίμηση της δικής μας κυβέρνησης και της δικής μας παράταξης από ορισμένα γνωστά συμφέροντα, τα οποία νομίζανε και αυτά ότι θα ψηφίσουμε ένα νόμο, θα κάτσουμε στα αυγά μας και θα κάτσουμε μετά να κατηγορούμε το κακό μας στο ριζικό, διότι ο νόμος δεν εφαρμόστηκε. Δεν θα γίνει έτσι αυτή τη φορά. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, και να κλείσω κι εγώ με την επισήμανση, αν κατάλαβα καλά, ότι για την όποια απόφαση πάρετε σε σχέση με την επαναφορά της τροπολογίας για το κλείσιμο των καναλιών σε 5 ημέρες από τη στιγμή που δεν έχουν άδεια, θα αποφασίσετε αν θα την επαναφέρετε αυτή την τροπολογία μετά την σημερινή συνεδρίαση της διάσκεψης Προέδρων, για να δείτε πώς θα εξελιχθεί το θέμα της συγκρότησης του ΕΣΟΥΡΟΥ. Βεβαίως, επαναλαμβάνω. Μάλιστα. Και προσθέτω ότι αν υπάρχουν ιδέες
για αλλαγές, για άλλες προτάσεις, για προσθήκες, για να κάτσουμε να συζητήσουμε και το πώς θα γίνει η μετάβαση στο νέο τηλεοπτικό τοπίο. Είστε ανοιχτός λοιπόν σε αυτό, δεν είναι ότι αποφασίζουμε απολύτως σε 5 ανοιχτοί, μέρες σε τελειώσει. Κάθε στιγμή είμαστε απολύτως ανοιχτοί. Μάλιστα. Αυτό που δεν μπορεί να γίνει είναι με τη δική μας υπογραφή να γυρίσουμε στο καθεστώς του χάους και της ανομίας, όπου συγκεκριμένα συμφέροντα θα νομίζουν ότι θα μπορούν να πατάνε την πολιτεία στο σβέρκο ΕΣΑΗ. Εδώ πέρα πρέπει να υπάρξει μια τομή και θα ήμασταν υποχωρητοί. Λοιπόν, κύριε Παμπά, να μείνουμε σε αυτά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συνέντευξη. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.